τα καταφέραμε, είμαστε στη δεύτερη θέση. Παίζουμε για τα προκριματικά του Euro το 2020 και νομίζω ότι η Εθνική είναι σε πολύ καλό δρόμο. Νέα πρόσωπα και πιο μικροί παίχτες. Αλλάζουν λίγο οι συνθέσεις. Θέλω να πω και μία είδηση για ένα παιδάκι στην Καρδίτσα, το οποίο δεν έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις. Μου έστειλες εσύ την είδηση εγώ και πήρα τηλέφωνο. Μου το έστειλε μία κοπέλα εχθές στο Instagram και το διάβασα και στο έστειλα κατευθείαν. Λέω, πάμε να το πούμε. Εσύ βέβαια το ψάξεις και πολύ καλά έκανες. Πήραμε τηλέφωνο στην Καρδίτσα να δούμε αν ισχύει και η είδηση έχει να κάνει με τον εξάχνο νεκτάριο Βασίλειο Νασιόπουλο. Είναι ένα παιδί που έχει καρδιοπάθεια από. Σχεδόν από τη στιγμή που γεννήθηκε, έχει κάνει ήδη ένα χειρουργείο και θέλει ένα νέο χειρουργείο. Εγώ επικοινώνησα με τους ανθρώπους στην Καρδίτσα, υπάρχει μια υπηρεσία, υπάρχει και ο Σύλλογος Η Καρδιά του Παιδιού στην Αθήνα. Όσοι θέλουν να βοηθήσουν, είναι πολύ δύσκολη η εγχείρηση. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά που χρειάζονται. Ο μικρός πηγαίνει στον νηπιαγωγείο στην κοινότητα Αρτεσιανού Καρδίτσας. Και στο Δήμο Καρδίτσας υπάρχει το τμήμα παιδείας με την κυρία Παρασκευή Σδρόλια. Έχουμε και το τηλέφωνο. Όσοι θέλουν και μπορούν και είναι σε θέση να βοηθήσουν για να γίνει εγχείρηση στον μαθητή. Τώρα ξέρεις τι θυμήθηκα. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Εσύ θα το θυμάσαι καλύτερα. Υπάρχει γιατρός, σπουδαίος γιατρός που ταξιδεύει από το εξωτερικό, Έλληνας, και έρχεται εδώ. Τώρα δεν θυμάμαι. Κάθε μήνα προσπαθώ να θυμηθώ. Δηλαδή τον γνώρισα. Τον Καλαγκόλες. Μπράβο. Τον έχουμε κάνει και βίντεο εδώ και τον είχαμε δείξει που χειρουργεί παιδιά με τέτοιες ασθένειες. Πιέρ Καλαγκός, νομίζω έτσι λέγεται. Είναι πολύ σημαντικό. Όσοι μπορούν τέλος πάντων να βοηθήσουν, να ψάξουν λίγο το θέμα, να δουν πώς αυτό το παιδάκι μπορεί να χειρουργηθεί, νομίζω ότι θα είναι άξιο για όλους μας και αυτές οι ειδήσεις πρέπει να λέγονται. Βεβαίως, αφού τα τσεκάρεις, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλά στο διαδίκτυο και στα social media που δεν ξέρεις ακριβώς αν είναι πραγματικότητες ή όχι. Αυτά είχα να πω. Και η ώρα είναι